Η σχολική διατροφή παίζει καθοριστικό παράγοντα στην καθημερινή ζωή των μαθητών, η οποία θα πρέπει να αρχίζει από το πρωινό, καθώ η αξία του είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τι θα μπορούσε όμω να συμπεριλαμβάνει, Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί, όταν ξυπνάει το πρωί, να καταναλώνει πρωινό. Και θα πρέπει να αναδείξουμε τη σημασία του πρωινού. Καταρχήν, σε σύγκριση με το βραδινό γεύμα, σε σχέση πάντοτε με το πρωί, μεσολαβούν τουλάχιστον 8 ώρε. Σε αυτέ τι 8 ώρε, όλα τα ζωτικά όργανα του σώματο, του παιδιού, δουλεύουν. Άρα, δηλαδή, το καύσιμο υλικό που είναι η γλυκόζη του σώματο καταναλώνεται. Άρα, το πρωί του παιδί χρειάζεται ένα ενεργειακό περιεχόμενο. Χρειάζεται ένα πρωινό που να περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και το καύσιμο υλικό που είπαμε, τη γλυκόζη. Ε, τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει, Θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα ποτήρι γάλα με δημητριακά ένα ποτήρι γάλα με ψωμί στο οποίο πάνω μπορούμε να λείψουμε λίγο βούτυρο με μέλι, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσουμε αυγό και τυρί με λίγο ψωμάκι, μία φέτα ψωμί, ένα ποτήρι γάλα και ένα φρούτο ή μισό ποτήρι χυμό ή θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα σπιτικό κέικ που θα μπορούσαμε να το δώσουμε το πρωί μαζί με ένα ποτήρι γάλα. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε εδώ να αναφέρουμε ότι τα παιδιά τα οποία δεν καταναλώνουν πρωινό έχουν κάποιε συνέπειε. Ποιε είναι αυτέ, Καταρχήν, τα παιδιά είναι περισσότερο νοχελικά στο σχολείο, δεν έχουν τη ζωηράδα, δεν έχουν την προσοχή που απαιτείται, με αποτέλεσμα να μην έχουν καλέ σχολικέ επιδόσει. Αφετέρου δε. Έχουν γίνει κάποιες έρευνες, όπως μια τελευταία έρευνα που έγινε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Χάρβατ, η οποία έδειξε ότι τα παιδιά τα οποία δεν καταναλώνουν πρωινό... είναι περισσότερο επιθετικά και αυτό θα πρέπει λίγο να μας προβληματίσει. Είχαν χαμηλούς βαθμούς στην επίλυση των μαθηματικών ασκήσεων... και είναι λιγότερο επιμελή και είχαν λιγότερη προσοχή. Επίσης, τα παιδιά αυτά δείχνουν και μία τάση περισσότερη κούρασης... έχουν ζάλει και έχουν βρεθεί ότι τα κορίτσια τα οποία καταναλώνουν πρωινό... είναι πιο ανθεκτικά απέναντι στους τραυματισμούς όσον αφορά λίγο τα κόκαλα και έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν οστεοπόρωση στο μέλλον. Απαραίτητη είναι η κατανάλωση τροφής και κατά τη διάρκεια ενός διαλύματος στο σχολείο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το ΕΠΑΡ, δηλαδή το σηκώτη, είναι αυτό το οποίο μας εφοδιάζει με ενέργεια. Είναι η αποθήκευση του, της γλυκόζης του σώματος. Οπότε αν δεχτούμε ότι αυτό το σηκώτη, το σηκώτη μπορεί να μας εφοδιάζει ειδικά για τα παιδιά ανά 4 ώρες με καύσιμο υλικό, σκεφτείτε ότι στι 7 ώρε που, που είναι ε, το σχολείο, απαιτείται και ένα είδο σνάκι ή ένα είδο κολατσιού, όπω λέμε. Ε, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα τοστάκι το οποίο θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα ε, λίγα λαχανικά, ντομάτα παραδείγματο χάρη ή μαρούλι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τυρί και γαλοπούλα. Ε, ένα άλλο είδο ε, ε, σνάκι που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι που θα μπορούσαμε να βάλουμε και τη διαδικασία του παιδιού να συμμετέχει στην υλοποίηση: είναι να φτιάξουμε μια χορτόσουπα, ε, χορτόπιτα, να φτιάξουμε επίσης κοτόπιτα, ή θα μπορούσαμε ενδεχομένω να φτιάξουμε και ένα σπιτικό κέικ, το οποίο θα μπορούσαμε να το δώσουμε το παιδί, να το πάρει μαζί του. Πάντοτε, ε, αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί και με ένα φρούτο ή με ένα ποτήρι χυμό, χωρί ζάχαρη. Σε κάποιε περιπτώσει όμω, η παρέμβαση τη εκπαιδευτική κοινότητα είναι αξιοσημείωτη όταν διαπιστώνεται ότι ένα παιδί δεν τρέφεται όσο θα έπρεπε. Δυστυχώ βλέπω πάρα πολλά παιδιά, μερικέ φορέ, γιατί και εγώ έχω παιδιά και πηγαίνω στο σχολείο και βλέπω, ε, τα οποία είναι λιπόσαρκα. Ε, υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία σε γενικέ γραμμέ μπορεί κάποιο να τα αξιολογήσει και να δώσει την πρέπουσα σημασία. Αυτό που σα είπα πριν, ότι αν ένα παιδί είναι πάρα πολύ αδύνατο, ότι δεν συμμετέχει, δεν έχει ζωηράδα, είναι απομονωμένο. Έχει τάσεις ε, κατάθλιψης. Όλα αυτά είναι μια συμπτωματολογία που θα μας οδηγήσουν σε μια διερεύνηση. Αυτή την διερεύνηση ο πρώτος που μπορεί να την κάνει είναι ο εκπαιδευτικός. Και μετά από εκεί και πέρα μπορεί να απευθυνθεί σε πιο εξειδικευμένους επιστήμονες που θα του δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διατροφική αγωγή ξεκινάει από το σπίτι. Γι' αυτό οι γονείς θα πρέπει να προσφέρουν στα παιδιά τους καθημερινά πέντε υγιεινά θρεπτικά γεύματα για να μπορέσουν έτσι να ανταπεξέλθουν στι αυξημένε απαιτήσει τη ημέρα. Λέγοντας πέντε γεύματα, εννοούμε τα εξή: πρωινό, πρόγευμα, μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό.